Πολύ καλησπέρα σας και το καταραμένο παιχνίδι. Μικρό story time πριν μπούμε στα του βιβλίου. Λοιπόν, μέχρι και τα 18-19 μου δεν ήμουν ακόμα hoarder, μέχρι τα 18 για να είμαι ακριβής. Δηλαδή έπαιρνα όσα βιβλία χρειαζόμουν και ένα, δύο, τρία παραπάνω ας πούμε. Οπότε είναι χρόνια που δίνω πανελλήνιες. Έχουν τελειώσει όλα μου τα βιβλία και έχω κατά νου να πιάσω τον Μπάρκερ όταν τελειώσουν οι Πανελλήνιες. Αν δε, μπορείτε να μαντέψετε ποιος ξανάδωσε. Ήτανε αυτό που πρέπει να διαβάσεις για τη σχολή, για το σχολείο, αλλά δεν μπορείς με τίποτα και πρέπει να κάνεις κάτι άλλο που εκείνη την ώρα σου φαίνεται σημαντικό. Εμένα μου φαινόταν σημαντικό να διαβάσω το καταραμένο παιχνίδι και πάλι καλά μέσα στο πέρας του χρόνου. Μη σας πω ότι του δίνω παραπάνω βαρύτητα από ότι δίνω σε όλο το σύστημα το εκπαιδευτικό. Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το καταραμένο παιχνίδι, λοιπόν. Εδώ πέρα, έχοντας τελειώσει ο Μπάρκερ με τα βιβλία του αίματος και κάνοντας ένα καινούριο ντεμπούτο με μυθιστόρημα, ας πούμε, ο κόσμος ήδη τον ήξερε, οπότε νιώθω ότι δεν μπορούσε ακόμα ο ίδιος να δείξει ακριβώς τη πλευρά του που μας έδειξε από τον υφαντόκοσμο και μετά. Οπότε το έπαιξε εκ του ασφαλούς κατά τη γνώμη μου ότι έγινα γνωστός από το horror, ας βγάλουμε ένα horror ακόμα και μετά θα αρχίσουμε να κάνουμε τα δικά μας τα ωραία, τα φαντασιακά που μπλέκονται με το horror. Λοιπόν, εδώ πέρα παίζει με το concept της συμφωνίας με το διάολο, με το φαουστικό μύθο και με όλα αυτά. Λοιπόν, από τις πάρα πολλές βερσιών που έχουμε δει πάνω σε αυτό το αντικείμενο, το καταραμένο παιχνίδι και δύο άλμπουμ των Camelot, αλλά αυτά ίσως να τα συζητήσουμε κάποια άλλη φορά, είναι οι αγαπημένες μεταφορές. Κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι και κάθε ιστορία με βρικόλακες και όλος ο βαμπυρικός μύθος είναι φαουστικός, από την έννοια αν όχι της δεύτερης νιώτης της αιώνιας ζωής, που είναι αρκετά κοντά στα θέματα, αλλά εδώ πέρα παίζουμε με το φαουστικό μύθο όπως τον έχετε κατά νου. Ο ήρωας είναι ένας εθισμένος με τον τζόγο που μόλις αποφυλακίστηκε και γίνεται bodyguard ενός πάρα πολύ πλούσιου, ενός από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Και αυτός ο γεροντάκος είχε κάνει ένα συμβόλαιο στον Β' Παγκόσμιο, στον Α' Παγκόσμιο και διάφορα πραγματάκια αρχίζουν να συμβαίνουν. Φεύγει αρκετά γρήγορα. Εντάξει, σε εκείνη την εποχή βέβαια και τα ερεθίσματά μου δεν ήταν τόσο πολλά και τον Μπάρκερ τον είχα θεό, αλλά δεν θυμάμαι να με έχει κουράσει πουθενά. Ίσως να έπαιξε ρόλο ότι πέρα από το φαουστικό μύθο, από το ότι ήταν Μπάρκερ, ότι είχε και αναφορές, πώς το λένε, ο ήρωας ήταν πρώην φυλακισμένος και είχα κόλλημα τότε με το Prison Break, ήταν και πανελλήνιες, οπότε ήταν λογικό να με ρουφήξει. Θυμάμαι ότι έχει κάποιες πολύ ατμοσφαιρικές σκηνές, πάρα πολύ gore, ειδικά όσο μαθαίνει περισσότερα ο πρωταγωνιστής για το παρελθόν του γεροντάκου, έχει κάτι έτσι σαν flashback στα χαρακώματα σε κάτι κατεστραμμένες πόλεις που είναι αρκετά creepy. Και τώρα είμαι διχασμένος για το αν θα το πρότεινα να το διαβάσετε ή όχι. Για μένα, το χαρακτηριστικό των μεγάλων βιβλίων του Μπάρκερ, δηλαδή αν είναι να επιλέξουμε από το σωρό, που δεν έχει και τόσα πολλά, αλλά καταλάβατε. Το χαρακτηριστικό του Μπάρκερ είναι οι ουτοπίες ή η αναζήτηση κάποιου άσυλου, από άτομα που νιώθουν ότι δεν κολλάνε στην κοινωνία, από άτομα κυνηγημένα κτλ. Αυτό το μοτίβο παίζει σε όλα τα βιβλία. Λίγο πολύ και εδώ, ας πούμε. Δεν θα έλεγα ότι είναι χαρακτηριστικό, αλλά πάρα πολύ με το fantasy horror κομμάτι του Μπάρκερ ξενερώνουν. Οπότε αν έρχεστε μόνο από τα βιβλία του αίματος, θα το χαρείτε, λογικά. Άμα δεν έχετε διαβάσει το βιβλία του αίματος, ούτε κάποιο άλλο Μπάρκερ, εγώ δεν θα πρότεινα να ξεκινήσετε από εδώ. Θα πρότεινα να ξεκινήσετε με κάποιο πιο το μεγάλο μυστικό θέαμα, ας πούμε. Αυτά εν ολίγης. Τα λέμε, οπότε καλή ζωή.